Παρακαλώ. Επειδή είμαι σίγουρος πως δεν έχει γίνει μόνο για δημιουργία εντυπώσεων, που και αυτό είναι μέσα στην πολιτική, η όλη ένσταση η οποία έχει υποβληθεί σε σχέση με την σύσταση της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο τον κύριο Καμένο και από τον κύριο Κασιδιάρη, θέλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις, τις οποίες γνωρίζουν είτε έτσι αλλιώς τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, τα οποία ήταν παρόντα, διότι η κατάληξη είναι ακριβώς στη βάση μιας πολύ δημιουργικής και σοβαρής συζήτησης που είναι μέσα στη διάσκεψη των Προέδρων και είναι με βάση απόφαση της διάσκεψης. Βεβαίως, πλειοψηφική. Πλειοψηφική. Κυρία Τσαρουχά, ήσασταν παρούσα. Σας παρακαλώ να μην με διακόπτετε και οι δύο για να έρθω να παρέμβω εδώ μέσα. Θα πει ότι θα πω κάποια πράγματα τα οποία μπορείτε να τα ελέγξετε. Και είμαι πάρα πολύ σαφής. Σας παρακαλώ, κύριε Καμένο. Διότι είπαμε, η δημιουργία εντυπώσεων, επειδή μας βλέπει το έθνος και ο λαός τώρα, καλό είναι μέχρι το σημείο της αποκατάστασης της πραγματικότητας και επί της ουσίας της Συμφωνίας των Πρεσπών και επί της διαδικασίας για τη σύσταση της Επιτροπής. Παρακαλώ. Από οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι είχαν φτάσει τους 10 βουλευτές, τώρα είναι 16, δεν έχουν συγκροτηθεί σε κοινοβουλευτική ομάδα, όπως ήταν στην προηγούμενη περίοδο της Βουλής, όπου 10 είχαν συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Για λόγους πολιτικούς, είναι προφανές, δεν είχαν συγκροτηθεί, γνωρίζετε ίσως και το γιατί. Άρα, πλέον βρίσκονται ως άτομα, είτε είναι τόσοι, είτε περισσότεροι, είτε λιγότεροι. Και λογίζονται ως ομάδα, έτσι ώστε κατ' εξαίρεση για τη διάσκεψη των Προέδρων να μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούνε ποιος θα τους εκπροσωπεί. Και γι' αυτό τους εκπροσωπεί ο κύριος Νικολόπουλος εκεί. Ως προς τις επιτροπές, δηλαδή τη συμμετοχή τους στις επιτροπές, η διαδικασία η οποία με πολύ μεγάλη σαφήνεια είναι μέσα στον κανονισμό αλλά και στην πρακτική της Βουλής τόσα χρόνια, είναι ότι κάθε ένας εκ των ανεξαρτήτων δηλώνει τις επιτροπές που θέλει να είναι μέλος και όταν γίνεται ανεξάρτητος, έτσι. Και ύστερα, εάν υπάρχει επικάλυψη, δηλαδή για μία επιτροπή 2 ή 3 ανεξάρτητοι θέλουν να είναι μέλη, εκεί πλέον γίνεται κλήρωση. Δεν υπάρχει απόφαση των ανεξαρτήτων για το ποιοι από αυτούς θα πάνε σε ποια επιτροπή. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν έγινε ποτέ στην Ελληνική Βουλή και δεν υπάρχει πουθενά στον κανονισμό. Για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα, δεν είναι ανάγκη όλοι να τα ξέρουμε όλα και εγώ τώρα τα μαθαίνω. Δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια που είμαι πρόεδρος της Βουλής. Άρα, επί του προκειμένου, στην παρούσα φάση, είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Δανέλη, η οποία είχε ανακοινωθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής. Και την τρέχουσα εβδομάδα, από σήμερα, και χωρίς να έχουν ανακοινωθεί, νομίζω προ μια ώρα πρέπει να ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, οι αναγκαστικές ανεξαρτητοποιήσεις των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού. Έτσι. Όπως επίσης είχαμε την ανεξαρτητοποίηση μετά από διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων 2 ή 3 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, υπουργών. Όταν υπάρχει διαγραφή από μια κοινοβουλευτική ομάδα γίνεται αυτόματα ανεξάρτητος κάποιος. Δηλαδή εκεί δεν χρειάζεται να αποστείλει επιστολή που να λέει είμαι ανεξάρτητος και να ακολουθεί η διαδικασία. Στις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται και ο ίδιος να μπει στο στάτους του ανεξαρτήτου. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το εξής, το οποίο το συζητήσαμε πλάτη και με πολύ καλή διάθεση στη διάσκεψη των Προέδρων. Εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα είχα ορίσει, επειδή μόνος ανεξάρτητος ήταν ο κύριος Δανέλης, δεν ήταν σε καμιά άλλη επιτροπή, είχε κάνει διάθεση για να συμμετάσχει στην Επιτροπή Αμήνης μετά από επιστολή την οποία είχα στείλει, είπα ότι να είναι ο κύριος Δανέλης στην Επιτροπή. Αυτά είχαν γίνει πριν από σήμερα το πρωί.
Στη διάσκεψη των Προέδρων, λοιπόν, υπήρξε μια συζήτηση, έντονη συζήτηση, ανάμεταξύ μας, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και η κυρία Κόλια και άλλοι είπαν ότι, κοιτάξτε, δεν είναι σωστό για τον μεν κύριο Δανέλη να έχει λήξει το θέμα με βάση το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, για δε τους άλλους συναδέλφους, τους 5 ή 6 που σήμερα εξαρτητοποιήθηκαν, να είναι σε ένα άλλο στάτους, με δεδομένο ότι ο κύριος Δημήτρης Καμένος είναι στους ανεξαρτήτους, σε αυτή την επιτροπή, από προηγούμενη διαδικασία, επειδή είχε δηλώσει ότι έπρεπε να είναι και είχε εγκριθεί και από την Ολομέλεια των Προέδρων κτλ. Άρα μένανε δύο θέσεις, διότι πλέον οι ανεξάρτητοι, επειδή είναι 16, είχαν τρεις θέσεις σε αυτή την επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει να έχουν καλυφθεί. Έγινε, λοιπόν, επαναλαμβάνω, μια έντονη συζήτηση, όπου μου προσάφθηκε, δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα, ότι τι πάτε να κάνετε, το είδατε και δημοσίως, για τον κύριο Δανέλη, επειδή και τυπικά και ουσιαστικά είχε λήξει το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη του είχε δώσει μια θέση στην Επιτροπή Αμήνης, ενώ για τους άλλους θα πρέπει να δούνε πώς θα γίνει. Και είπαμε ότι, πρώτον, κατά πλειοψηφία, κατά μεγάλη πλειοψηφία, οτιδήποτε γίνει μέχρι να υπογράψω την σύνθεση της Επιτροπής δεν θα αφορά βουλευτές ανεξαρτήτους, οι οποίοι ήδη είναι ανεξάρτητοι εδώ και χρόνια ή εδώ και μήνες και έχουν πάρει τις θέσεις τους σε διάφορες επιτροπές. Πρώτον αυτό. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι έπρεπε να αποστείλω εγώ επιστολές σε όλους και στους 16 για να ανταποκριθούν. Επαναλαμβάνω, κατά πλειοψηφία είναι αυτό. Δεν σας αδικώ, κύριε Κασιδιάτη, διότι είχατε άλλη άποψη εσείς στην Επιτροπή. Όχι, όχι, παρακαλώ πολύ. Εδώ είναι το Προεδρείο να συνεχίσει. Εγώ παρεμβαίνω επειδή μας βλέπει ο ελληνικός λαός και πρέπει να ξέρει επακριβώς ποιοι τηρούν τη δημοκρατία, το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Εντάξει, δεν δέχομαι πατερναλιστικές διαδικαστικές επισημάνσεις, ούτε δέχομαι. Σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ πολύ. Και δεν δέχομαι τη ρητορική που επί μέρες υφίσταμε κυριολεκτικά περί πραξικοπημάτων, περί μεθοδεύσεων κτλ. Όταν είναι αναπόδεικτη, αλλά μόνο προς δημιουργία εντυπώσεων. Όλοι ξέρουμε να μιλάμε. Αν νομίζατε ότι θα μιλάγατε από εδώ. Τώρα γιατί με διακόπτετε. Κύριε Κασιδιάρη, μιλάει ο πρόεδρος της Βουλής. Μιλάει ο πρόεδρος της Βουλής. Σας παρακαλώ. Συνεχίζω να εκθέτω. Σας έχω να καλέσω μια φορά. Σας παρακαλώ. Θα καταλήξω σε αυτό, κύριε Παπά. Κύριε Παπά, σε αυτό θα καταλήξω που είπατε. Εγώ είμαι ανοιχτός, διότι πρέπει να λειτουργώ έτσι. Αλλά στο πλαίσιο του κανονισμού. Και επαναλαμβάνω, καταλήξαμε, λοιπόν, πρώτον, και επαναλαμβάνω κατά πλειοψηφία, ότι δεν αφορά τους άλλους βουλευτές. Άρα, οποιαδήποτε συμπλήρωση για τις δύο θέσεις αφορά όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν σε αυτό το διάστημα. Και άφησα ανοιχτό, διότι κάνουμε συζήτηση. Όλοι δεχόμαστε μια επιρροή, επίδραση από τις συζητήσεις. Εάν θα επιμείνω ή όχι στο να μπει ο κύριος Δανέλης εκτός κλήρωσης, δηλαδή να μπει μέσω της απόφασης που ήδη είχα υπογράψει. Ρωτήσαμε τον κύριο Θεοδωράκη, τον κύριο Λικούδη, τον κύριο Θεοχαρόπλο, εάν θα θέλαν να είναι, παρακαλώ με συγχωρείτε, εάν θα θέλανε να είναι στην Επιτροπή, για να υποβάλουν πρόταση για να είναι. Ο κύριος Αμυράς μας είχε στείλει και σήμερα επιστολή, σήμερα, με την οποία επιλέγει ο ίδιος να είναι σε δύο άλλες επιτροπές, οικονομικών και παραγωγής και εμπορίου. Και οι μόνες επιστολές ενδιαφέροντες οι οποίες κατετέθησαν κατά τη διαδικασία πια που εδέχτηκα εγώ, που έθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή να μην ξεχωριστεί ο κύριος Δανέλης, να πάρω πίσω την απόφαση που είχαμε υπογράψει, αλλά να γίνει μια κλήρωση όπως γίνεται πάντοτε κατά τον κανονισμό όταν επικαλύπτονται προθέσεις. Εν προκειμένου ήταν τρεις. Σας λέω μπορούσαν να ήταν 7. Αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι επίσης είχαν δηλώσει ότι θέλουν να είναι στην Επιτροπή. Δεν δηλώσανε, δεν θέλανε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε καθένα για τον δικό του λόγο. Με αυτή την έννοια έγινε η συγκεκριμένη κλήρωση, η οποία απαιτείται από τον κανονισμό. Ήταν ο κύριος Μαυρέας
ο πρόεδρος του συνταγματολόγου και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής παρών στη διάσκεψη των πρόεδρων και υπήρξε μια συνομολόγηση αυτού του πλαισίου, το οποίο εγώ το έκανα απολύτως σεβαστό. Τότε από την ψηφοφορία βγήκαν οι δύο συνάδελφοι, από την κλήρωση με συγχωρείτε, από την κλήρωση βγήκαν οι δύο συνάδελφοι και δεν βγήκε ο κύριος Ψαριανός, αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει με το πώς έγινε η κλήρωση. Η κλήρωση έγινε παρόντων των αντιπροέδρων της Βουλής από τον κύριο Τσιάρα, κύριε Καμένο. Λοιπόν, τα λέω λοιπόν όλα ενώπιον του ελληνικού λαού για να γνωρίζει, διότι οι σκιές περί πραξικοπήματος και τα λοιπά δεν έχουν καμία... Κύριε Λαζαρίδη, μη διακόπτετε τον πρόεδρο της Βουλής. Εάν δεν κάνω λάθος, εσείς δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε σήμερα, ούτε πριν από ένα ή δύο μήνες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ίσως δεν αντιληφθήκατε αυτά που είπα στην αρχή. Δεν επρόκειτο να κάνουμε πρόσκληση. Και είστε ήδη μέλος σε επιτροπές τις οποίες έχετε ο ίδιος θέση την διαθεσιμότητά σας. Κατόπιν τούτου, τελευταία μου κουβέντα, επειδή είπα και στον κύριο Παπά ότι θα ικανοποιήσω αυτό που λέει. Όποιος εκπρόσωπος κόμματος θέλει, είναι στη διάθεσή του τα ακριβή πρακτικά της διάσκεψης των Προέδρων, όπου στα επιμέρους 1, 2, 3, 5 σημεία που σας είπα έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δηλαδή έχουμε πει ότι κατά πλειοψηφία λοιπόν συνεχίζουμε έτσι, κατά πλειοψηφία συνεχίζουμε έτσι. Αυτό θα το δούμε ύστερα, και ύστερα έκανα μια τελική πρόταση η οποία ικανοποιεί απολύτως τις ενστάσεις οι οποίες είχαν παρουσιαστεί εκεί πέρα μέσα. Περί αυτού πρόκειται. Πιστεύω πως δεν υπάρχει όχι ίχνος σκιάς περί μεθοδεύσεων ή περί πραξικοπήματος ή οτιδήποτε, αλλά ίσα ίσα με τη βοήθεια όλων μας και τον αλληλοεπηρεασμό όλων μας καταλήξαμε στην άριστη λύση. Λυπάμαι το ότι χρειάστηκε να έρθω εδώ να τα πω όλα αυτά. Ίσως δεν επίθεστο ή δεν θέλατε να πιστείτε από τον κύριο Δουζίνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαι υποχρεωμένος να τα καταθέσω έτσι, και αν υπάρχει έστω και ίχνος πάνω σε αυτά που είπα, το οποίο δεν είναι αληθές, είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα το καταθέσετε. Τα πρακτικά της διάσκεψης των Προέδρων είναι στη διάθεσή σας και νομίζω πως όλοι επ' αυτού είμαστε σαφείς. Εντάξει, κύριε Κασιδιάρη, θέλατε μια ερώτηση, είναι δυνατόν? Ένα ερώτημα παρακαλώ. Είμαστε όλοι υπέρ του διαλόγου σε αυτή την αίθουσα. Έχουν παρεξηγηθεί οι προθέσεις μας. Ένα ερώτημα. Αναφερθήκατε στην κλήρωση και είπατε ότι η κλήρωση προβλέπεται από τον κανονισμό. Σε ποιο εδάφιο λοιπόν, σε ποια παράγραφο, σε ποιο άρθρο του κανονισμού προβλέπεται η κλήρωση? Και δεύτερον, ποιος ορίζει ότι στην κλήρωση που έγινε σήμερα έπρεπε να μπουν μόνο αυτά τα ονόματα? Και υπό ποιες συνθήκες διεξήχθη αυτή η κλήρωση και γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από αυτή λοιπόν την κλήρωση? Να λάβω παρακαλώ απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Κύριε Κασιδιάρη, λοιπόν, επειδή είμαι υποχρεωμένος και εγώ να κάνω το πάνω, όπως και όλοι σας, ώστε να περάσουμε στην ουσία της ιστορικής και πολύ σοβαρής συζήτησης την οποία συζητάτε. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε καθόλου. Τα πρακτικά της διάσκεψης είναι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Παπάς ήταν παρόν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η συζήτηση για κλήρωση και το πώς γίνεται η πρακτική της Βουλής σε αυτά τα ζητήματα και ποια εδάφια του κανονισμού. Όλα αυτά είναι μέσα στα πρακτικά, έχει γνωμοδοτήσει και ο κύριος Μαυριάς. Υπάρχει ευρύτατη συνεννόηση πλειοψηφική μέσα στη διάσκεψη των Προέδρων, διότι έτσι κάνει η Βουλή μέχρι τώρα και το κάνει επανειλημμένος. Μπορείτε να προσφύγετε, δηλαδή να πάτε, να τα δείτε και θα πιστείτε κι εσείς ο ίδιος. Μην κάνουμε περιόνους και αντιμαχίες. Και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, οποία έχουμε εν πάση περιπτώσει. Να υποθέσω ότι δεν γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε. Σε ποιο εδάφιο του κανονισμού? Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι δεν γνωρίζει ο πρόεδρος της Βουλής. Εδώ λοιπόν τίθεται μείζον ζήτημα. Επιστρέψαμε στην εποχή των ομοιόμορφων. Της Βουλής τέθηκε μείζον ζήτημα για τη διαδικασία. Με την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής.